Σε συμφωνία για αύξηση της συνεργασίας με την Τινησία μετά την επίθεση Ισλαμιστών εναντίον τουριστών στην πρωτεύουσα της χώρας, κατέληξαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες αυτή την εβδομάδα. Ο πρόεδρος του Συμβουλίου Ντόναλντ Τούσκ και επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Φεντερίκα Μογκερίνη θα επισκεφτούν τη χώρα στις 31 Μαρτίου. Μπορούμε να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας από την πλευρά της ασφάλειας και της αντιτρομοκρατικής δράσης σίγουρα. Μπορούμε επίσης να αυξήσουμε τη συνεργασία μας σε οικονομικό επίπεδο, κοινωνικό και επίσης να ενισχύσουμε τις εσωτερικές μεταρρυθμίσεις που η Τινησία βάζει σε εφαρμογή για να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο τη δημοκρατική μετάβαση. Στο μέτωπο των εξωτερικών υποθέσεων, οι ηγέτες αποφάσισαν την Πέμπτη να συνδέσουν τις κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας με την πλήρη εφαρμογή της Συμφωνίας του Μίνσκ για την ειρήνη στην Ουκρανία. Η Πολωνία ήθελε να ενισχυθούν οι κυρώσεις, αλλά θεωρεί την τελική απόφαση ισορροπημένη. Είναι αλήθεια ότι μόνο στο τέλος της χρονιάς θα ξέρουμε εάν η Συμφωνία του Μίνσκ εφαρμόστηκε πλήρως και αν ο έλεγχος των συνόρων επέστρεψε στο Ουκρανικό κράτος. Μόνο τότε μπορούμε να συζητήσουμε για το τι θα γίνει μετά. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο παράλληλα αναφέρθηκε στη συνεχιζόμενη απώλεια ανθρώπινων ζώων στη Μεσόγειο και στην ανάγκη πιο προωθημένων δράσεων στην περιοχή.